Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, συντρόφισες και σύντροφοι, σήμερα σε αυτή τη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο αντιδικτατορικό τραγούδι εδώ στην πόλη μας, στη Λαμία, τιμάμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, πάλεψαν με κάθε τρόπο ενάντια στο τυραννικό καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας. Τιμάμε τους αγωνιστές του ηρωικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, από τον οποίο συμπληρώθηκαν πρόσφατα 50 χρόνια. Δηλώνουμε περήφανοι για το κόμμα μας, γιατί παρά τις αδυναμίες ήταν η πολιτική δύναμη που καλούσε έμπρακτα σε ανατροπή της δικτατορίας με όρους μαζικού εργατικού λαϊκού κινήματος, αξιοποιώντας κάθε μορφή πάλης, απορρίπτοντας τη συνένεση του λαού τότε σε λύσεις απ' τα πάνω με τη σφραγίδα των εκμεταλλευτών και καταπιεστών του. Γιατί πορεύτηκε και τότε με το πνεύμα του συνθήματος «Μόνο ο λαός σώζει το λαό», βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής, στον οποίο δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Δηλώνουμε περήφανοι για τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, για χιλιάδες ακόμα αγωνιστές που αρνούμενοι να αποκηρύξουν τις ιδέες και τη δράση τους, να υποστήλουν τη σημαία της αντίστασης, αλλά και οργανώνοντας την αντιδικτατορική πάλη, κράτησαν ζωντανή την πλόγα όταν όλα τάσιαζε η φοβέρα. Ο ίδιος ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου άλλωστε ήταν αποκορύφωμα και όριμος καρπός όλης αυτής της αρχικά αργόσυρτης προσπάθειας οργάνωσης του αγώνα ενάντια στη Χούντα, που ξεκίνησε από την επόμενη μέρα της επιβολής της σε συνθήκες βάναυσης κρατικής καταστολής και απαιτώντας μεγάλες θυσίες. Το Πολυτεχνείο δεν χώρεσε ποτέ και ούτε πρόκειται να χωρέσει σε κανένα μουσείο. Έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με την ιστορία. Στα πλαίσια αυτά η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ ολοκλήρωσε πρόσφατα τη συλλογική μελέτη που περιέχεται στον νέο τόμο του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ και αφορά την επταετία 1967-1974 και μόλις κυκλοφόρησε. Ταυτόχρονα η Κεντρική Επιτροπή προχώρησε σε ειδική έκδοση προς τιμήν των 50 χρόνων από το ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου, σκύβω το κεφάλι στα μαρτυρία σου και θαυμάζω, λαέ μου, τα έργα σου. Ποτέ θα καμίξα στεριά, ποτέ θα φλεπαρίσει
ποτέ θα θέβα ρίση να πάρω το, να πάρω το του δέκη μου, να πάρω το, να πάρω το του δέκη μου, την όμορφη η πατρόνα, την όμορφη πατρόνα, να κάθεμο, να κάθεμο στο νόμαλο. Το παρατράγουδο στα ωραιάσματα και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολυμιλήσαν. Στο ξύστα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μονός φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι ορίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος κλίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι γέμοι εκτός του κλίματος. Βράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχομαι. Να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που το μπορεί. Είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον φοβίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Και σου μιλώ σαν λες και σε μπαλκόνια και σε χαμένους τύπους του Θεού. Μόνο μιας, ακτή ανάποδα.
φτάσαν τα κτικίκα χέρι με τα μεταγωγικά. Παζαρεύουν τα τσιμέντα.